Την παράδοση και τα έθιμα της χριστιανικής παράδοσης φαίνεται ότι θα τηρήσουν και φέτος οι δραμηνοί, οι οποίοι έσπευσαν, ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση, να προμηθευτούν πρωτίστως παστό μπακαλιάρο και στην συνέχεια φρέσκο ψάρι, όπως απαιτείται για το αυριανό τραπέζι του Ευαγγελισμού, αν και οι τιμές στο φρέσκο ψάρι ήταν τσιμπημένες σε σχέση με πέρσι. Σήμερα προτιμήσανε τον μπακαλιάρο, λόγω ότι τρώγεται και αύριο. Mm-hmm. Αλήθεια είναι όμως ότι δεν είχε και πολλή κίνηση, λόγω του ότι προτιμάνε και τον παστό. Μπακαλιάρο, αλλά κατά τα άλλα, ωραία. Ο καιρός να βοηθήσει, να μην βρέξει αύριο και πιστεύω ότι θα είναι καλά. Τώρα, όσον αφορά στον φρέσκο μπακαλιάρο, τον προτίμησε ο κόσμος σε σχέση με άλλα φρέσκα ψάρια? Ναι, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, ναι, προτιμήσανε σήμερα όλοι τον μπακαλιάρο. Η τιμή του φρέσκου μπακαλιάρου? Κοιμάθηκε από μικρός από 9,5 ευρώ. Είχαμε μέτριο στα 15,80 και ο πιο ακριβώς που ήταν στα 18,5, ο μεγάλος όμως αρκετά. Mm-hmm. Σε σχέση με πέρσι οι τιμές είναι λίγο τσιμπημένες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ναι, σύγκριση με πέρσι είναι πολύ πιο τσιμπημένες, ναι. Σας είδαμε να αγοράζετε ψάρι αύριο η μέρα του Ευαγγελισμού. Ευαγγελισμού. Mm-hmm. Να φάμε ψαράκι. Mm-hmm. Αλλιώς δεν μπορούμε. Φασολάδα, σκέτς, φακές. Λοιπόν, τηρείτε την παράδοση, έτσι δεν είναι? Την παράδοση, την παράδοση. Εμείς πήραμε καταψυγμένο, γιατί είναι και πιο νόστιμος και πιο φθηνός. Πιστεύω ο κόσμος να τον φάει τον μπακαλιάρο του, γιατί με αυτά που υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία υπάρχει κάποια δυσκολία, η οποία πιστεύω η αυριανή μέρα λίγο να γιατρέψει κάποια πράγματα. Πώς τις είδατε γενικώς τις τιμές? Πήρατε μπακαλιάρο και αύριο θα τιμήσετε δηλαδή την παράδοση? Λογικά πρέπει να την τιμήσουμε την παράδοση. Πιστεύω οι τιμές είναι πολύ καλές. Τώρα εξαρτάται φυσικά και του καθενός στη τσέπη, έτσι δεν είναι, να λέμε και την αλήθεια. Εύχομαι όλος ο κόσμος να έχει πλέον υγεία για την αυριανή μέρα και η αυριανή μέρα να είναι για όλο τον καιρό να είμαστε πολύ καλά. Βέβαια, αύριο πρέπει να έχουμε μπακαλιάρο, ψάρια, ό,τι τρώνε ο κόσμος, με τρώμε εμείς.